Ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας Μιχαήλ Σακασβίλη απελάθηκε στην Πολωνία λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του στο εστιατόριο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο Σακασβίλη είναι γνωστός για τη βαθιά τη ρωσική ρητορική του και την αντιπαράθεσή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Πέτρο Ποροσέγκο. Ενώ αρχικά υπήρξε σύμμαχος του Ποροσέγκο, μιας και είχε διοριστεί κυβερνήτης της Οδυσσού από εκείνον, πέρσι είχε αυτοανακηρυχθεί ηγέτης της Ουκρανικής αντιπολίτευσης και συμμετείχε ενεργά στις πολυμηνείς διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση του Ουκρανού Προέδρου. Ο Σακασβίλη φέρεται να εμπλέκεται με μια εγκληματική οργάνωση στην Ουκρανία, αλλά ο ίδιος χαρακτηρίζει την κατηγορία κατασκευασμένη, που έχει σαν στόχο να επωνεμεύσει την εκστρατεία του για την ανατροπή του Ποροσέγκο. Ο Σακασβίλη έχει τελέσει υποκράτηση αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο απελευθερώθηκε με αξέχαστο τρόπο από ένα φορτηγό αστυνομίας από τους υποστηρικτές του και στη συνέχεια συνελήφθη εκ νέου μόνο για να απελευθερωθεί από δικαστή.